Magic the Spell. Από το 1994, πρωτομαγιά, που γυρίσατε το βίντεο κλιπ σας εδώ στις σπηλιές, μέχρι σήμερα που είσαστε εδώ και είσαστε στο Matala Beach Festival. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Για μας είναι πολύ συγκινητικό που είμαστε εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ήρθαμε εδώ και γυρίσαμε το βίντεο κλιπ μας, το βίντεο κλιπ στο τραγούδι μας Σαράγεβο, το 1994. Οπότε σήμερα βρισκόμαστε, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γιατί επιλέξατε να κάνετε το βίντεο κλιπ σας στα Μάταλα, μιλώντας για το Σαράγεβο βέβαια. Το βίντεο κλιπ αυτό έγινε διότι το συγκρότημα είχε την άποψη πως πρέπει να γυρίσουμε στα αντιπολεμικά μηνύματα, πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν τα παιδιά των λουλουδιών στο αίσθημα της ελευθερίας το οποίο υπήρχε. Εγώ συμφωνώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, έχουν αλλάξει όμως και τα πάντα. Ένα ολόκληρο κίνημα ειρήνης, ελευθερίας έχει αποδυναμωθεί και τώρα ο κόσμος ψάχνει τα καινούργια του πατήματα σε αυτά τα βήματα. Ταυτίζεται ο κόσμος και με εκείνη την εποχή, των μηνυμάτων που περνούσανε. Ναι, ταυτίζεται και αυτό ακριβώς θέλαμε να κάνουμε και εμείς τότε. Θέλαμε να, ουσιαστικά να συσχετίσουμε το δικό μας αντιπολεμικό Σαράγεβο με τα αντιπολεμικά κινήματα της δεκαετίας του 60. Χίπης και λοιπά, που βεβαίως ήταν εδώ ένα παγκόσμιο κέντρο στα Μάταλα. Γι' αυτό ήρθαμε. Παίρνοντας μέρος στο φεστιβάλ, ακούγατε και σίγουρα είχατε μία εικόνα το τι είναι το Matala Beach Festival. Ερχόμενοι εδώ, σαν πρώτη εικόνα, έτσι σαν πρώτη γεύση που έχετε. Είναι καταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά της διοργάνωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει ένα υπέροχο βράδυ. Επίσης θέλω να πω εγώ ότι μας ρώτησε ο διοργανωτής πριν από λίγο κάποιο πρόβλημα, παιδιά. Λέμε όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι σπουδαίο σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ να είναι λυμένα όλα τα προβλήματα. Φαντίζω με μάτια κλειστά τα βαστό σφαλιστά κι όλοι ρεύονται. Μην μ' αγγίζεις, μη με ξυπνάς, την αλήθεια σας πια δεν τη δέχομαι. Καλέ! Ποιοι είσαστε? Οι Ex Girlfriends Perfume. Ακούγατε το Matala Beach Festival και τώρα παίρνετε μέρος. Πώς σας φαίνεται? Φοβερή φάση γενικά. Ναι. Παραλία, λαϊβάκι. Σούπερ, σούπερ. Και θα παίξουμε και θα χαρούμε τη συνέχεια με λοκομότητα. Ναι, και, ναι, και τα καλύτερα έρχονται. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και μετά, πολλές βουτιές. Θα κάνετε? Βέβαια. Κάναμε ήδη Τι ακούγατε το φεστιβάλ, τι ακούγατε και τι έχετε συναντήσει μέχρι τώρα? Ναι, βασικά συναντήσαμε ό,τι ακούγαμε, δηλαδή μια υπέροχη παραλία, ένα ωραίο stage, ένα κόσμο που είναι έτοιμος να παρτάρει και να περάσει όμορφα, τις ωραίες σπηλιές. Από πού μας ήρθατε? Είμαστε από Αθήνα. Θα μας ξανάρθετε. Εννοείται, ήταν να μην γίνει η αρχή. Κοίτα, είναι φανταστικά γιατί είναι χαλαρά, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι το καλοκαίρι, παραλία. Άραγμα, μουσική, χαλάρα όλα, πολύ ωραία. Matala Beach Festival. Matala ξανά. Για άλλη μια χρονιά. Matala 2017. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Πολύ ωραία. Η διοργάνωση. Η διοργάνωση σούπερ. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και ελπίζουμε κάθε χρόνο το φεστιβάλ να πηγαίνει καλά και καλύτερα και να διατηρηθεί σαν θεσμός. Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα στα Μάταλα Σιντία. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Ζερβάκη, Μάταλα και πάλι. Μάταλα, όπως και κάθε χρόνο, ούτως ή άλλως.
Σήμερα θα σε δούμε με τον Λεωνίδα Μπαλάφα, το φίλο σου, με τον οποίο έχετε κάνει ένα καταπληκτικό ντουέτο. Ξεσηκώσατε όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα με το μήνυμά σας. Και μάλλον θα σας δούμε πάνω στη σκηνή με το ίδιο τραγούδι, έτσι. Και με αυτό το τραγούδι και με κάποιες άλλες επιλογές που έχουμε κάνει. Τα Μάταλα και φέτος στείλανε το μήνυμά τους. Όταν υπάρχει ομαδικότητα και συλλογική προσπάθεια, μπορούν να γίνουν τόσο όμορφα πράγματα στον τόπο μας. Και αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Μήπως ετοιμάζετε για κάτι ακόμα, με τον Λεωνίδα θα σας ξαναδούμε μαζί? Ναι, βεβαίως. Θα είμαστε στο φεστιβάλ στη Δράμα σε ένα μήνα από τώρα μαζί και ετοιμάζουμε το φθινόπωρο να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά με τον Αστάθο στα πόδια μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε σένα. Στέφανο, tell us about the festival. Ανάψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο ντέρτι μες στη καρδιά. Okay, that's all. Sorry. You're amazing. We make a sound check. Okay, one more time. Okay. One more time. This is your second time in Matala Beach Festival. Yeah. What's your feeling, please? Well, I mean, I have to say, for me, it's a kind of, homecoming, because nearly once a year, I have to come to Matala, to Commerce Beach, to this area, to Crete, because... And to Sivas? Yeah, also to Sivas sometimes, you know, all these little, you know, magic places here in this region are so special for me. I mean, you have to know, my parents, they were really like kind of like 68 freaks. And they used to come here when they were young, you know. Yes. And I couldn't believe it when they told me about this amazing, you know, landscape and everything. And Yeah. They did the whole program. And so suddenly I found myself here. And I mean, the most vibrant thing is even to be able to perform here with my band, you know. I mean, I was always dreaming about this kind of cultural exchanging idea, you know. We get all together here, we are in the south of Greece, we are on this beautiful Cretan island, so many artists come together. I mean, for me this is definitely the belly button of continental Europe.